Ήταν άθλος ή μήπως το επιστέγασμα μιας λαμπρής πορείας. Οι χαρακτηρισμοί είναι προσωπική υπόθεση του καθενός. Η ιστορία όμως θα αφιερώσει μια σελίδα της στην υπερπροσπάθεια του Ηρακλή. Δύο μέρες αργότερα ακόμη ηχούν οι φωνές των ηρωικών φιλάθλων του Κυρεού. Θα παίξουμε στον πρωταθλητριών. Ναι, κατακτήθηκε ένας διακαής πόθος. Μια θέση στον Όλυμπο όπως αρμόζει σε έναν ημίθεο. Όπως επιβάλλονταν σε μια ομάδα που είχε συνηθίσει χρόνια τώρα να ζει στη σκιά των άλλων μεγάλων της Μητρόπολης του ελληνικού μπάσκετ. Πριν από ένα χρόνο κάτι άρχισε να αλλάζει. Ο Λευθέρης Σούμποτιτς, head coach πια, αποφασίζει να ρισκάρει με την μεταγραφή του Μπέρι και ο Κώστας Χαΐτογλου συνηγορεί. Η συνταγή αποδεικνύεται τέλεια. Το Ιβανόφιο φαντάζει απόρθητο κάστρο για τους επίδοξους πρωταθλητές, τη στιγμή που το Αλεξάνδριο έμοιαζε με πασαρέλα για Άρη και ΠΑΟΚ. Το θαύμα της συμμετοχής στο τελικό του Ευρωπαϊκού Κυπέλου αρχίζει να γίνεται απτή πραγματικότητα. Η απειρία του Πρωτάρη όμως του στερεί αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο είναι κοινό μυστικό ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη για το μεγάλο άλμα. Αρχίζουν τα play-off και ο Ηρακλής περνά το εμπόδιο του Πανιωνίου. Ο Ολυμπιακός θα εκμεταλλευτεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και θα κερδίσει, μολονότι το Ιβανόφιο παραμένει για αυτόν απαγορευμένη είσοδος. Μπροστά στον Ηρακλή ορθώνεται ένας πληγωμένος γίγαντας, ο ΠΑΟ, που προβάλλει ως το λογικό φαβορί. Ο Λευθέρης Σούμποτιτς όμως δίνει το στίγμα του νικητή. Θα παλέψουμε, τονίζει, και οι παίκτες του τον ακούν. Πρώτος αγώνας στο Αλεξάνδριο και ο Ηρακλής τριαμβεύει. Στο Ιβανόφιο, ο ΠΑΟ ισοφαρίζει και το παιχνίδι κλειδί γίνεται στην ουδέτερη Νάπολη. Εκεί, κάτι τα φαντάσματα του παρελθόντος για τον ΠΑΟ, κάτι το άστρο του Ηρακλή, μετατρέπει μια νίκη του Δεκεφάλου σε τραγωδία και μια προαναγγελθή σε ήττα για τον Ηρακλή σε απίστευτη νίκη με το τρίποντο του Άρη Χολόπουλου. Τελικό σκορ 75-76 και οι διαφορές παραμένουν ανοιχτές στη ρεβάνς του Ιβανοφίου. Το γήπεδο το βράδυ της 11ης Μαΐου κόχλαζε. Ο ΠΑΟΚ με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή στον πάγκο χρωστούσε στον κόσμο του τη νίκη. Ο Ηρακλής όμως δεν θα άφηνε τη μοναδική ευκαιρία που του προσφέρονταν χαμένη. Τα 40 λεπτά του αγώνα δεν αναδεικνύουν νικητή. 75-75 και το παιχνίδι πηγαίνει στην παράταση, σε μια ψυχοφθόρα διαδικασία για παίκτες και φιλάθλους. Οι παίκτες του Δικεφάλου δεν άντεξαν. Το τελικό 90-81 στέλνει τον Ηρακλή στον Όλυμπο. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς μερικά δευτερόλεπτα πριν το τέλος βγάζει τη φανέλα και συγχαίρει τον πάγκο του Ηρακλή. Η διαδοχή είναι γεγονός. Ο βασιλιάς της Μητρόπολης απεβίωσε, ζήτω ο νέος βασιλιάς, ο Ηρακλής. Ο Λευθέρης Κακιούσης μετά από πολύ κόπο και πνιγμένος στις αγκαλιές των φιλάθλων, μόλις που καταφέρει να ψελίσει μερικές κουβέντες. Ο Ηρακλής ξεκινάει ένα καινούργιο κεφάλαιο και νομίζω από εδώ και πέρα μπαίνει στα σαλόνια που λέγεται ότι προσπαθεί να πλασαριστεί στο πρωταθλητριό τόσο καιρό, μπήκε και νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για όλο τον Ηρακλή, για όλο τον κόσμο, για όλους τους παίκτες. Ο Λευθέρης Σούμποτιτς για πρώτη φορά στην μικρή προπονητική του καριέρα θα μιλήσει για προσωπική δικαίωση. Πριν 10 μήνες όταν ξεκινήσαμε προετοιμασία, πολλοί από εσάς ρωτήσατε πού μπορεί να φτάσει η ομάδα. Δεχτήκαμε πολλά χτυπήματα, πολλές κριτικές για επιλογές των παικτών, για τη δουλειά κτλ. Και πιστεύω ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη δικαίωση αυτή η διοίκησης των παικτών και προσωπική μου. Για το Γιούρις Ντόβιτς τι να πει κανείς, ο πρωταθλητής Ευρώπης του 1993 μίλησε για νίκη ολόκληρη της ομάδας και όχι του Σούμποτιτς, του Μπέρι ή του ίδιου. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σκληρά και το παιχνίδι ήταν για γερά νεύρα. Εύχομαι του χρόνου να πάμε ακόμη ψηλότερα, πρόσθεσε ο Σλοβαίνος. Ο Κώστας Χαΐτογλου ως καλός καπετάνιος που πέρασε φουρτούνες αλλά έφερε το πλοίο στο λιμάνι, παρά την ευτυχία του, ήταν συγκρατημένος. Δεν θα ήθελα να το δούμε τόσο αισιόδοξα για πακτολούς κτλ. Να κάνουμε ταμείο και μετά. Εγώ σημείωσα κάτι και θέλω να το επισημάνω και πάλι. Έγιναν 4 πολύ σπουδαία παιχνίδια με 2 ομάδες εισάξιες. Νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν ελαφρά καλύτερος, κέρδισε δίκαια. Η συμμετοχή των φιλάθλων σε όλα τα μάτια ήταν και από τις 2 ομάδες και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και δεν άνοιξε ούτε μύτη. Λοιπόν, είναι ένα δείγμα του τι μπορεί να γίνει ενάντια στη βία όταν θέλουν οι σύλλογοι, όταν θέλουν οι φίλαθλοι και όταν θέλει και η αστυνομία. Το σουτ, η μπάλα στα δίχτυα όμως, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Άρη δεν